η γονική συνένεση. Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Δεύτερη ώρα τι πρωτοσέλιδο έχει. Το αντίχριστο σχέδιο ξεκίνησε και στην Ελλάδα. Όχι στην επιβολή πλαστικού χρήματος. Έχει απ' έξω δύο μάτια μια κοπέλα. Μια κοπέλα η οποία έχει το barcode στο μέτωπό της χαραγμένο. Όπως ξέρουμε το barcode είναι ένα... πώς να το πούμε... Είναι ένα σημάδι ας το πούμε, το οποίο έχει ταυτιστεί με το χάραγμα του Αντιχρίστου, το οποίο αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Δείξτε το λίγο ρε, φίλε Καλπακίδη εδώ πέρα, σε παρακαλώ. Δείξτε το λίγο στον αέρα, αυτό το πρώτο σέλιδο. Τώρα γιατί έχει ταυτιστεί. Πρώτον γιατί μοιάζει με το χάραγμα. Μοιάζει με χάραγμα. Πρώτον. Δεύτερον, έχει ταυτιστεί γιατί όντως μέσα σε αυτό το barcode βρίσκεται ο αριθμός 666. Και πού βρίσκεται? Εδώ. Στις αρχές, στη μέση και στο τέλος. Κάθε σύμπλεγμα γραμμών είναι ο αριθμός, είναι ένας αριθμός. Κάθε σύμπλεγμα τεσσάρων γραμμών. Το σύμπλεγμα γραμμών της αρχής, της μέσης και του τέλους, το οποίο είναι το σύμπλεγμα γραμμών ορόσημο για το μηχάνημα το οποίο σκανάρει, για να δει αν έχει γίνει λάθος, είναι ο αριθμός 6. Και έτσι λοιπόν, το πλαστικό χρήμα, σύμφωνα με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν σε αυτό εδώ το σχέδιο, ότι είναι σε εξέλιξη, αποτελεί έναν προπομπό της ιδρύσεως του κράτους του Αντιχρίστου, το οποίο το καθεστώς θα είναι σε τρία, σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι το οικονομικό και φυσικά αυτό εδώ είναι μια εξέλιξή του, δηλαδή πλαστικό χρήμα παντού, κατάργηση του χρήματος κτλ. Το δεύτερο είναι το πολιτικό, πολιτική ενοποίηση παγκόσμια. Το βλέπουμε αυτό, το βιώνουμε, Παναγιώτη Κικηδόπουλε, και στην Ευρώπη, δες τύπου Τρόικα, δηλαδή έχουμε πρωθυπουργούς, υπουργούς, πολιτικούς, αλλά οι επιλογές τους και οι κινήσεις τους και οι δυνατότητές τους είναι περιορισμένες. Ένα άλλο σύστημα είναι πάνω από αυτούς, το οποίο τους ελέγχει. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο στην Ελλάδα των μνημονίων, αυτό σημαίνει και, συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, εκτός από την πολιτική ενοποίηση, θα επέρθει και η θρησκευτική ενοποίηση, της οποίας η θρησκευτική ενοποίηση τα πρώτα σημάδια, δεν ξέρω, τουλάχιστον εγώ, ή πάση περιπτώσει, αν δεν είναι πρώτα σημάδια. Γενικώς, τα σημάδια τα βλέπουμε και σήμερα στις μέρες μας, με την εμφάνιση, όχι βέβαια τώρα, πολύ παλιότερα, μίας πανέρεσης, η οποία ακούει στο όνομα Οικουμενισμός. Και με λίγα λόγια, αυτή εδώ η πανέρεση τι λέει? Ότι ξέρεις, όλοι είμαστε άνθρωποι του Θεού, όλοι είμαστε οντότητες, κοινότητες, εκκλησίες, οι οποίες θα πρέπει έτσι στο όνομα της αγάπης και του ενός Θεού, του μοναδικού, να ενωθούμε και να είμαστε αγαπημένοι και να βασιλεύει έτσι η ειρήνη και όλα τα λοιπά. Ο καθένας σας έχει του δικούς του. Ας πιστεύει με τον τρόπο που θέλει, ας πιστεύει στον ναό που θέλει, όμως όλοι πάνω από την κεφαλή τους θα βάλουν έναν, εν τέλει, ο οποίος κατά τις γραφές των χριστιανών Ορθοδόξων θα είναι ο Αντίχριστος. Έτσι δηλαδή κτίζεται αυτή τη στιγμή, με πολύ απλά λόγια, η νέα παγκόσμια θρησκεία. Τώρα, σε αυτά εδώ τα σχέδια αντιδρούν κάποιοι άνθρωποι εμπράκτος, από όλους, από πολλές τάξεις, δηλαδή από τις τάξεις των λαϊκών, από τις τάξεις των μοναχών, όχι βέβαια όσο θα έπρεπε, σε βαθμό που θα έπρεπε αυτές οι αντιδράσεις, παλιότερα ήταν περισσότερες,
Όμως, εν πάση περιπτώσει, τώρα νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν. Ένας εξ αυτών είναι και ο μοναχός Σάββας Λαβρεώτης, ο οποίος είναι κοντά μας και τον καλημερίζουμε και του ευχόμαστε καλή χρονιά, δυναμική, μέσα να είναι το 2017. Δεν ξέρω. Καλημέρα και σε εσάς, χρόνια πολλά. Ευλογημένο να είναι, πατήρ Σάββα Λαβρεώτη. Ευλογημένο, αμήν. Τι κάνετε, πώς είστε? Με Χριστό, να είναι με Χριστό. Πού σας βρίσκουμε, στο Άγιον Όρος? Στο Άγιον Όρος είμαι αυτή τη στιγμή, ναι. Στη Μεγίστη Λαύρα? Στη Μεγίστη Λαύρα, ακριβώς. Ναι. Τι κάνετε, με τι ασχολείστε αυτή την περίοδο, πώς πάει ο αγώνας? Αυτή την περίοδο ασχολούμαστε, έχουν ανοίξει διάφορα μέτωπα. Ένα από αυτά τα μέτωπα είναι μέσα στο Άγιον Όρος, διότι αρχίζει διωγμός μέσα στο Άγιον Όρος, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Μέχρι τώρα δεν το είχαμε δημοσιοποιήσει, αλλά δυστυχώς με πρωτεργάτη τη Λαύρα έχουν αρχίσει και διώκουν τους πατέρες. Δεν τους χορηγούν άδειες, δεν τους χορηγούν χαρτιά για γιατρούς, δεν τους χορηγούν τίποτε, υπάρχει απόφαση. Αυτοί που υπογράφουν ενάντια σε αυτή την παγκοσμιοποίηση που αναφέρατε προηγουμένως, ενάντια στον οικουμενισμό, ενάντια στην αίρεση, την πανέρεση του οικουμενισμού, και γίνεται και μάλιστα υπάρχουν αποφάσεις άκυρες, παράνομες, ανυπόστατες, χωρίς δίκη, χωρίς δικαστήρια, χωρίς τίποτε, που διώχνουν μοναχούς από το Άγιον Όρος επειδή έχουν αυτές τις απόψεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ανοίξει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν φυσικά και άλλα ανοιχτά μέτωπα με άλλους ιερείς και μοναχούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι και αυτοί διακόπτουν το μνημόσυνο των οικουμενιστών, επισκόπων και πατριαρχών, οι οποίοι συμπράττουν με την αιρετική σύνοδο της Κρήτης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα πολυμέτωπο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτό τώρα που μας λέτε για πολλούς ανθρώπους φαντάζει απίστευτο και πέφτουν πάρα πολύ από τα σύννεφα. Δηλαδή όταν είπατε ότι κάποιοι υπογράφουν, έχουν γίνει κάποια κείμενα, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, ναι, από ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιστρατεύονται, στο πούμε, τον οικουμενισμό, την πανέρεση, ναι, αυτήν εδώ, και τα υπογράφουν αυτά εδώ τα κείμενα αρκετοί, ναι, μοναχοί. Και τι λένε αυτά τα κείμενα? Ότι είμαστε αντίθετοι σε τι? Είμαστε αντίθετοι στην πανέρεση του οικουμενισμού, είμαστε αντίθετοι στα αιρετικά ανοίγματα που κάνει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και στην προδοσία που διενεργεί. Κάνατε μια πολύ ωραία εισαγωγή, κύριε Λοΐζο, όσον αφορά τα τρία στάδια που ενεργείται αυτή τη στιγμή το μυστήριο της ανομίας, στο πολιτικό επίπεδο, στο θρησκευτικό επίπεδο και στο οικονομικό επίπεδο. Εμείς τα συνδέουμε όλα αυτά, αλλά πρωταρχικό είναι το θρησκευτικό επίπεδο. Δηλαδή, όπως είπατε κι εσείς, αυτή τη στιγμή είναι 115 χρόνια που διενεργείται αυτή η ένωση που θέλουν να κάνουν όλων των θρησκειών, για να μπορέσουν να φέρουν ένα παγκόσμιο θρησκευτικό αρχηγό, ο οποίος θα είναι και πολιτικός αρχηγός και θρησκευτικός αρχηγός. Αυτό που λέμε ο Αντίχριστος. Mm-hmm. Σύμφωνα πάντα με τις γραφές. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό το σκοπό έχει ο οικουμενισμός. Δηλαδή, πρώτα να γίνει ένας διαχριστιανικός συγκριτισμός, οικουμενιστικός οικουμενισμός, ο οποίος θα ενωθούν πρώτα όλες οι λεγόμενες κατά αυτούς εκκλησίες χριστιανικές, δηλαδή οι αιρέσεις με τη μία εκκλησία που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, και μετά αφού όλες οι χριστιανικές ομολογίες γίνουν ένα, να ενωθούν και όλες οι θρησκείες. Εκεί είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το σκοπό είχε αυτή η Σύνοδος της Κρήτης, που τον πέτυχε τελικά. Έχουμε πει τις συνέπειες και θα τα αναλύσουμε και κάποια στιγμή εκτενέστερα. Mm-hmm. Αλλά αυτό που προέχει είναι να μάθει ο κόσμος, εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτά τα σχέδια. Άνω τελεία. Μισό λεπτό. Γίνεται πιο συγκεκριμένος, ναι, για ακόμη μια φορά, γιατί πρέπει να το επαναλαμβάνετε, νομίζω, ναι, συνεχώς. Ναι. Για ποιο λόγο λέτε ότι είχε αυτό το σκοπό η Σύνοδος της Κρήτης, δηλαδή να εξυπηρετήσει την ενοποίηση προς επιβολή του οικουμενισμού? Γιατί αυτό ήταν γι' αυτό δουλεύει ο Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης. Και αυτό θα μου πείτε από πού το καταλαβαίνω. Συγκεκριμένα λέω, τις θέλω συγκεκριμένα, πατήρ Σάββα. Συγκεκριμένα, ναι. Εδώ και 25 χρόνια που είναι Πατριάρχης, δουλεύει για αυτό το σκοπό. Το βλέπουμε και από τις εκπράξεις του και από τις δηλώσεις του. Δεν παραδέχεται πια ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία.
δέχεται ότι όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας, αυτό το βλάσφημο, δέχεται το Κοράνι ότι είναι άγιο, δέχεται ότι όλοι σώζονται, δέχεται ότι η παπική είναι εκκλησία και έρχεται σήμερα με αυτή την σύνοδο, πριν από 6 μήνες μάλλον, και το κατοχυρώνει επίσημα θεσμικά, διότι αυτή η σύνοδος αυτό αποφάσισε. Αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν όλες οι εκκλησίες, έγινε κατάλυση οικουμενικών συνόδων, κανόνων από οικουμενικές συνόδοι, που αυτό είναι απαράδεκτο. Μπορείτε να επαναλάβετε γιατί κάνετε μία διακοπή. Αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν, τι είπατε, δεν υπάρχουν. Αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν αιρέσεις. Ναι, είναι όλες εκκλησίες. Ναι, έχουμε ίδια χάρη. Υπάρχει κάποια τέτοια απόφαση, λέει πουθενά ότι δεν υπάρχουν πια αιρέσεις και είναι όλοι εκκλησίες. Φυσικά, τη στιγμή που δεν ονομάζει τους Προτεστάντες, δεν ονομάζει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, δεν το ονομάζει αιρέσεις, αλλά το ονομάζει ότι είναι εκκλησίες. Όταν λένε μέσα τα κείμενα, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν μελετηθεί από τους Αγιορείτες και από αυτούς όσο πρέπει, ότι το μόνο που μας απομένει για την Ένωση είναι να γίνει θεολογική διατύπωση, μια σωστή θεολογική διατύπωση για το πώς είμαστε ενωμένοι. Και όταν λέει τέτοια πράγματα μέσα και χρησιμοποιεί θεολογικούς όρους, οι οποίοι είναι ακατανόητοι για τους πολλούς, αυτό πάει να πει για μας ότι είναι de facto ένωση. Δέχεται ότι οι αιρέσεις δεν είναι αιρέσεις, είναι εκκλησίες. Αυτό είναι ένωση στην ουσία. Είναι χειρότερο από αυτό που έγινε στη Φεράρα Φλωρεντία τότε, το 1375. Είναι 1400. Είναι χειρότερο από ό,τι έγινε τότε. Καταλάβατε. Γιατί είναι χειρότερο? Γιατί τότε πήγαν να ενωθούν με τον Πάπα απριόρι, φυσικά, ενώ τώρα ενώνονται με όλες τις αιρέσεις. Όλα αυτά που έχουν πει μέχρι τώρα οι οικουμενικές σύνοδοι, που καταδικάσανε τους μονοφυσίτες, καταδικάσανε τον παπισμό, τον αριανισμό, όλες τις αιρέσεις, έρχεται αυτή η σύνοδο τώρα και λέει ότι όλες αυτές οι σύνοδοι είναι άκυροι, δεν υφίστανται. Και είναι ετερόδοξες εκκλησίες όλοι αυτοί. Είναι ετερόδοξες εκκλησίες, απλώς, ναι, που στην ουσία έχουμε την ίδια πίστη, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε την ίδια πίστη, αλλά πρέπει θεολογικά να βρεθεί τρόπος εκφράσεως. Άνω τελεία. Ερώτημα. Ναι, σας τα λέω πολύ απλό. Ναι, ναι, ναι. Αυτά λένε τα κείμενα μέσα. Καλά κάνετε. Ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής όμως, γιατί η συνείδηση έχει χαλαρώσει, ναι, γέροντα. Δηλαδή, κάποιοι τώρα που θα μας ακούν μπορεί να πούνε ότι έλα μόνο τώρα και η καθολική εκκλησία είναι, στο Χριστό πιστεύουν και αυτοί και στην Παναγία και στους Αγίους τώρα για μερικές, ναι, μικροδιαφορές. Ναι. Τι, κάπως έτσι τι νομίζω απαντάμε, ότι το παίρνουν και οι ιερείς σε ανώτερο επίπεδο. Τι απαντάμε σε αυτό? Τι απαντάμε? Πραγματικά είπατε κι εσείς ότι έχει χαλαρώσει η συνείδηση. Βάζουν χοντρή σίτα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι Άγιοι Πατέρες δώσανε το αίμα τους. Έχουμε τους ομολογητές που για ένα γιώτα και μία κεραία δεν άλλαξαν τίποτε. Έχουμε εντολή από τους Αγίους, τους οποίους τιμάμε και ακολουθούμε, ότι στο δόγμα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτε. Και τι γίνεται? Η αίρεση, κύριε Λοΐζο, είναι αφανισμός της ψυχής. Δηλαδή, οι αιρετικοί, με λίγα λόγια, απλοϊκά να το πούμε για να το καταλάβει ο κόσμος, δεν σώζονται. Αυτά δεν το λέω εγώ. Ο καθένας μπορεί να σωθεί όταν πραγματικά μετανοήσει και είναι μέσα στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη όμως, μία Εκκλησία. Ομολογούμε εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αυτή είναι η Ορθόδοξη. Εκεί υπάρχει το πλήρωμα της χάριτος. Οι αιρετικοί λοιπόν δεν έχουν τη χάρη. Τα μυστήριά τους είναι ανενέργητα, είναι ανυπόστατα. Έτσι, δεν υπάρχει, είναι ψωμάκι και κρασάκι για αυτούς. Εμείς έχουμε το σώμα και το αίμα. Αν λοιπόν εμείς πέσουμε στην αίρεση και αλλάξουμε έστω και κάτι λίγο, τότε απευθείας γινόμαστε αιρετικοί, έστω και αν δεν είμαστε καταδικασμένοι, οπότε χάνουμε τη μετοχή μας στη σωτηρία. Ένα λεπτό. Είναι δηλαδή σωτηριολογικό το θέμα, κύριε. Ναι, αλλά το θέμα σωτηρία όμως δεν ανήκει στο Θεό. Το θέμα όμως είναι άλλο. Δηλαδή, τώρα δεν θέλω να πάμε τόσο βαθιά θεολογικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω και δογματικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Γιατί οι καθολικοί, δηλαδή, δεν πιστεύουν στον ίδιο Χριστό? Ναι, οι παπικοί δεν πιστεύουν στον ίδιο Χριστό με εμάς. Οι Προτεστάντες, σε τι Χριστό πιστεύουν? Την Παναγία, δηλαδή, πώς την δέχονται? Ποιες είναι οι διαφορές, δηλαδή? Σε κάθε αίρεση, κύριε Λοΐζο, να πούμε λίγο, θα πω ένα απλό θεολογικό, πιστεύω να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Η κάθε αίρεση μας παρουσιάζει ένα διαφορετικό Χριστό και μια διαφορετική Αγία Τριάδα. Δηλαδή, η κάθε αίρεση έπασχε και πάσχει στο τριαδολογικό δόγμα ή στο χριστολογικό δόγμα. Παραδείγματος χάρη, ο αριανισμός. Ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα. Είναι χριστολογικό το δόγμα.
έτσι, οι πνευματομάχοι έλεγαν για το Άγιο Πνεύμα ότι δεν είναι Θεός και αυτή είναι μια τριαντολογική αίρεση. Mm-hmm. Οι οικονομάχοι που έλεγαν πάλι για τον Χριστό πάλι χριστολογική αίρεση. Δηλαδή παρουσιάζουν έναν άλλο Θεό. Δεν έχουμε τον ίδιο Θεό. Γι' αυτό και όταν ο Αγίος Γρηγόριος ο Παραμάς εξηγούσε τα τρία είδη αθείας, mm-hmm. έλεγε ότι το πρώτο είδος αθείας είναι το κλασικό είδος. Mm-hmm. Ότι είμαι άθεος, δεν πιστεύω σε Θεό, δεν υπάρχει Θεός. Mm-hmm. Το δεύτερο είδος είναι η αίρεση. Και έρχεται κάποιος και λέει, μα καλά, αιρετικοί πιστεύουν κάπου. Ναι, αλλά εκεί που πιστεύουν δεν είναι Θεός. Δεν είναι πραγματικός Θεός, είναι ένας ψεύτικος. Είναι άθεοι. Δεν έχουν Θεό. Οπότε εμείς που κατέχουμε την αλήθεια και έχουμε το δόγμα ορισμένο, που έχει οριστεί δηλαδή, από τους Αγίους Πατέρες, mm-hmm. δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ορίζεται το δόγμα μας από τις Οικουμενικές Συνόδους, από τους Αγίους Αποστόλους, από την ίδια την Αγία Γραφή και από τους Αγίους Πατέρες. Τώρα, αν κάποιος έρθει και μας διδάξει κάτι έτερο, δηλαδή κάτι διαφορετικό, τότε αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το δεχτούμε, διότι δεν είναι μαρτυρούμενο μέσα από τις Αγίες Γραφές. Μάλιστα. Είναι αιρετικό. Αυτό είναι το αιρετικό. Αλλά τι γίνεται, όταν μας διδάξει κάτι διαφορετικό από αυτά από τον Πατέρων, πάνω από ότι μας διδάσκει έναν άλλον Χριστό, ο οποίος δεν υπάρχει. Οπότε εμείς με τους παπικούς δεν έχουμε τον ίδιο Χριστό. Δεν έχουμε το ίδιο Αγίο Πνεύμα. Η Αγία Τριάδα των Παπικών δεν έχει καμία σχέση με την Αγία Τριάδα μας. Το μόνο που χρησιμοποιούν, το κοινό δηλαδή, είναι το όνομα, ότι αυτοί πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, πιστεύουν στον Χριστό, στον Πατέρα Χριστό και Άγιο Πνεύμα, αλλά είναι άλλοι αυτοί. Δεν είναι το ίδιο που έχουμε δει. Εσείς λοιπόν έρχεστε και λέτε ότι εμείς κύριοι θέλουμε την πατερική δογματική και διδασκαλία και ορθοδοξία. Ναι. Και δεν μας αρέσει και δεν συμμεριζόμαστε τα όσα εσείς, ο Πατριάρχης, η λοιποί αρχηγοί των εκκλησιών, των υπολείπων Ορθοδόξων εκκλησιών, αποφασίσατε. Ναι. Και τα θεωρούμε αυτά εδώ τα οποία ναι. αποφασίσατε βάσει ναι, των ναι. συνόδων και των πατέρων αιρετικά. Ναι. Και ότι εξυπηρετείτε με αυτές εδώ τις αποφάσεις τους σκοπούς της πανθρησκείας και της παγκοσμιοποίησης. Έρχεστε ναι. λοιπόν και τα λέτε αυτά τα πράγματα σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Και μέσα στις εκκλησίες και στα μοναστήρια και στους ηγούμενούς σας λογικά. Ναι. Ωραία. Το θέμα είναι τώρα πώς σας αντιμετωπίζουν. Μας είπατε ότι σας αντιμετωπίζουν με διωχμούς, Γέροντα ναι. Σάβα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Άρα δηλαδή η απάντησή τους είναι διωχμός. Διωχμός από πού, από τις μονές σας, από τα κελιά σας, από τις κήτες σας. Από τις μονές μας, από τα κελιά μας, τον πατέρα Χειρουβίμ, το έχουν δώσει προθεσμία μέχρι 8. Τώρα καινούργια προθεσμία μέχρι 8 Ιανουαρίου να σηκωθεί να φύγει από το κελί του. Εμένα μου στείλανε τελεσίγραφο ότι μέχρι τέλους του μήνα θα πρέπει να φύγω από το μοναστήρι, διότι δεν μνημονεύω τον Πατριάρχη και ότι δεν έχω κοινωνία μαζί τους. Πράγματα φυσικά τα οποία τους έχουμε αποδείξει ποιος έχει δίκιο και τους έχουμε αποδείξει ότι αυτό που κάνουμε είναι το πατερικό, αλλά δυστυχώς επειδή παίρνουν απευθείας εντολές από τον Πατριάρχη και από τους οικουμενιστές, θέλουν να εξουδετερώσουν κάθε αντίδραση, υγιή αντίδραση και κάθε ορθόδοξη φωνή, για να μπορούσουν έτσι να προχωρήσουν στα σχέδιά τους που είναι πια, που πάνε ολοταχώς για το κοινό ποτήριο με όλες τις αιρέσεις, δυστυχώς. Πείτε μου τώρα κάτι. Τι τους ενοχλεί, εάν εσείς προσωπικά, συγγνώμη, τι τους ενοχλεί αν ο Γέροντας Σάββας Λαβριώτης, ο μοναχός Χερουβίμ και άλλοι 50 δεν μνημονεύουν τον Πατριάρχη. Έτσι κι αλλιώς το Άγιο Όρος 50 χρόνια είχε διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχη, από του Αθηναγόρα. Από το 24 είναι αυτό. Από το 24 μέχρι το 70 νομίζω. Και από το 70 μετά συνεχίσανε άλλες μονές ναι. και άλλες αρχίσανε και το μνημόσυνο πάλι. Αλλά υπήρχε διακοπή μνημοσύνη. Ωραία, τι τους ενοχλεί τώρα δηλαδή, γιατί είναι τόσο αντιδημοκράτες δηλαδή, γιατί δεν δέχονται και την δική σας άποψη. Μπορεί τώρα, να είναι. Αυτό που κάνετε μπορεί να είναι ομολογία, παρησία. Ας μην συνταχθούν μαζί σας όσοι δεν έχουν το σθένος. Αλλά γιατί να σας πολεμάνε όμως. Θα σας πω, γιατί τα σχέδιά τους πια φτάνουν σε ένα κρίσιμο σημείο και πρέπει να μπορέσουν να εξουδετερώσουν κάθε αντίδραση. Δεν δέχονται πια αντιδράσεις. Το σχέδιό τους έχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και επειδή εμείς αντιδρούμε και τους χαλάμε την κομπόστα, αυτό δεν τους πειράζει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ξυπνάμε τον κόσμο.
Δηλαδή, δεν μπορούν να μας αντικρούσουν στα επιχειρήματά μας, κύριε Λοΐζο, γιατί ακολουθάμε την παράδοση, ακολουθάμε τους Αγίους Πατέρες. Εμείς δεν ήμασταν υπάκοοι, αυτό που ισχυρίζονται. Μέχρι τώρα που δεν υπήρχε τόσο πολύ αυτό το πράγμα, ειδικά με τη Σύνοδο, δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Αλλά από εδώ και πέρα, τώρα που γίνεται μια προδοσία στην πίστη, άνευ προηγουμένου, δεν μπορούμε να σιωπήσουμε. Η μοναχική μας συνείδηση δεν μπορεί να σιωπήσει. Τους γράψαμε δεκάδες γράμματα, τα οποία τους λέμε, τους εξηγούμε για ποιο λόγο το κάνουμε, τι πρέπει να κάνουν αυτοί, ότι αυτοί πρέπει να μπουν μπροστά στον αγώνα. Πρέπει να μιμηθούμε τους Αγίους Πατέρες, τους αγιορείτες πατέρες, τους ομολογητές επιδέκου, τους γεροντάδες μας που κόβανε το μνημόσυνο μόλις ακούγανε κάτι αιρετικό. Τώρα αυτή τη στιγμή δυστυχώς τα μοναστήρια, τα περισσότερα μοναστήρια, γιατί υπάρχουν και κάποια μοναστήρια τα οποία έχουν υγιές φρόνημα αλλά δεν μιλάνε δυστυχώς, συμπράττουν με τον Πατριάρχη και μάλιστα σας καταθέτω, έχω στείλει και σήμερα ένα γράμμα προς δημοσίευση, πιστεύω θα το βγάλουν σήμερα, αλλά σας καταθέτω και στον αέρα ότι η Λαύρα λέει ότι όποιος δεν είναι με τον Πατριάρχη είναι εκτός εκκλησίας και θα κολλαστεί. Αν είναι δυνατόν. Όταν ο Πατριάρχης έρχεται και διδάσκει και αιρετικά και εμείς που δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε τους Αγίους Πατέρες θα κολλαστούμε. Αυτό διδάσκουν. Γιατί δεν έχουν κανένα επιχείρημα να μας πούνε, να μας αντιτάξουν σε αυτά που τους λέμε και προφασίζονται μια υπακόη η οποία όμως είναι αμάρτυρη στην πατερική μας παράδοση και όχι μόνο είναι αμάρτυρη αλλά είναι και αντιπατερική. Μάλιστα, δεν μπορούμε να κάνουμε... Εδώ έχουμε κύριε Λοΐζο τον Απόστολο Παύλο. Δεν θα αναφερθώ στην πληθώρα των Αγίων το τι λένε για την υπακόη. Βάλτε μόνο μία ανατελεία παρακαλώ. Ναι. Να πούμε για τον Απόστολο Παύλο και να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο. Τον Απόστολο Παύλο, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αν έρθει κάποιος άλλος και θα διδάσκει έτερα από αυτά που σας διδάσκω εγώ, δηλαδή άλλη διδασκαλία, να είναι ανάθεμα. Ο Απόστολος Παύλος το λέει. Γιατί είναι σωτηρολογικό το θέμα, κύριε Λοΐζο. Τι εννοώ? Ότι όταν αλλάξουμε κάτι στην πίστη μας, φεύγουμε εκτός εκκλησίας. Μόνο εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας υπάρχει η σωτηρία. Και γι' αυτό επιμένουμε. Γιατί πολλοί μας λένε ότι είμαστε σχισματικοί, ότι είμαστε πλανεμένοι. Μα εμείς προσπαθούμε να κατευθυνθούμε μέσα στην Εκκλησία. Και είμαστε πλανεμένοι. Ακολουθάμε τους πατέρες και είμαστε πλανεμένοι. Λοιπόν, μία άνω τελεία και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ωραία. Να σας ρωτήσουμε για το τι σκοπεύετε να κάνετε. Γιατί αν μέχρι το τέλος του μήνα σας διώχνουν από το Άγιον Όρος, μετά τι θα κάνετε. Η επόμενη μέρα για σας. Ναι, ωραία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Επιστροφή κυρίες και κύριοι στο τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8 σε μια συμπαραγωγή με την τηλεόραση Κόσμος. Είμαστε με τον Γέροντα Σάβα Λαυρεώτη και τον Παναγιώτη Γιγιδόπουλο και συζητάμε για τις εξελίξεις στην Ορθοδοξία. Γέροντα Σάβα, μας ακούτε? Σας ακούω, ναι, εσείς? Μια χαρά σας ακούμε. Βέβαια, μας έχετε λίγο έτσι στεναχωρήσει με αυτά εδώ τα γεγονότα, με τις εξελίξεις αυτές εδώ. Τώρα το ερώτημα είναι τι κάνετε εσείς, πώς απαντάτε σε αυτόν τον νομικό, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, διωγμό τον οποίο... Καταρχήν απαντάμε σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους, έχουν γίνει παραβάσεις. Δηλαδή, επειδή είναι παράνομες αυτά που κάνουν και προς το δόγμα και ως προς την διαδικασία, ο καταστατικός χάρτης λέει ότι κανείς δεν δικάζεται ανίκουστος. Δηλαδή, θα πρέπει να μας έρθει χαρτί για να μας καλέσουν σε δίκη, να μας αποδώσουν δικογραφία, έτσι, για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε, να απολογηθούμε, να γίνει δίκη και μετά θα μπορούμε να κάνουμε και έφεση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, να πάμε σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο και μπορούμε να πάμε και μετά στο ανώτατο δικαστήριο που φυσικά δικάζει το Πατριαρχείο. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτοί αποφασίζουν και διατάζουν. Πήρανε μια απόφαση και πρέπει να την εκτελέσουν, ότι σας διώχνουμε. Από πού και σου μας διώχνετε, για ποιο λόγο? Μας καλέσατε για απολογία?
έγινε δίκη. Μας αποδώσατε δικογραφία, δηλαδή είναι παράνομο 100%. Ένα λεπτό όμως. Αν τους κάνουμε μήνυση αυτή τη στιγμή, τους πάμε μέσα. Μισό λεπτό. Στην προηγούμενη φορά που είχαμε συνομιλήσει, μας είχατε πει ότι είχε γίνει ένα δικαστήριο και καταδικαστήκατε ερήμην όμως. Ναι, δεν ήμουν παρόν στο δικαστήριο. Δεν έγινε δικαστήριο καν, ήταν σύναξη. Δεν ήταν δικαστήριο. Α, ήταν σύναξη. Για να γίνει δικαστήριο πρέπει να οριστεί η δικαστική επιτροπή, ναι, να οριστούν ανακριτές, να μου επιδοθεί δικογραφία. Δεν έγινε τίποτα. Εσωτερικά μέσα στο Άγιο Όρος πρέπει να γίνουν εσωτερικά αυτά. Εσωτερικά κάθε μονή. Αυτά μετά θα γίνουν από μοναχούς προφανώς, γέροντες. Μονή μέσα. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρώτο βάθμο. Μετά πάμε στο δεύτερο βάθμο που είναι η κοινότητα, ναι, και μετά πάμε στο τρίτο βάθμο που είναι έρχεται το Πατριαρχείο. Εξαρχία, είπαμε εμείς εκεί και δικαζόμαστε. Αχα. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Τίποτα. Τίποτα από όλα αυτά. Και απλά σας στέλνουν ένα χαρτί και σας λένε φύγετε. Ναι, αποφασίσαμε, και τώρα μάλιστα έχει πλάκα αυτό το χαρτί που μου στείλανε. Ναι. Λένε, αποφασίσαμε ότι εσύ θες να φύγεις από το μοναστήρι. Επειδή έλειπες τόσο καιρό. Αποφασίσαμε ότι εσύ θες να φύγεις, μου λένε. Εσείς γιατί λείπατε τόσο καιρό? Εγώ έλειπα λόγω ασθενείας του πατέρα μου. Ναι. Πρώτον, γιατί είχε άδεια. Και δεύτερον, διότι με είχαν καλέσει για ομιλίες, ναι, δεν είχα πάει για αυτές τις ομιλίες από το μοναστήρι, διότι τους το είχα δηλώσει ότι δεν μπορώ πια να πάρω ευλογία από σας πατέρες, διότι συμπράπεται με τους αιρετικούς. Οπότε δεν μπορώ να ζητήσω ευλογία από το μοναστήρι. Αν μου αποδείξουν ότι είναι ορθόδοξοι και ορθοδοξούν και ότι συντάσσονται με τους Αγίους Πατέρες και δεν δέχονται τη Σύνοδο της Κρήτης και τις αιρετικές αντιλήψεις του Πατριάρχου, τότε θα ξανασυνταχτώ και θα ξαναμνημονεύσω. Τους το έχω δηλώσει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το έχω πει. Μάλιστα. Από τώρα λοιπόν και στο εξής, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, είναι διαφορετικό αυτό. Θα μπορούσαμε να πούμε γιατί λείπεις, γιατί έφυγες χωρίς άδεια. Αυτό δεν επιβάλλει αποπομπή από το μοναστήρι. Αυτοί δεν με διώκουν για αυτό το λόγο. Με διώκουν διότι δεν μνημονεύουμε, διότι είμαστε αντίθετοι με την Σύνοδο της Κρήτης, είμαστε αντίθετοι με την παγκοσμιοποίηση, είμαστε αντίθετοι με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, διότι αυτή, κύριε Λοΐζο, δυστυχώς, ειδικά η Λαύρα, συμπράττει κατά πάντα και πιστεύει ότι πιστεύει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Και δεν πρέπει να είναι μόνο η Λαύρα, πρέπει να είναι και το υπόλοιπο. Και οι υπόλοιπες μόνες. Είναι και η Βύρον, είναι και η Αγίου Παύλου, είναι πάρα πολλά τα μοναστήρια. Είναι λίγα τα μοναστήρια πια που είναι ενάντια σε αυτά που κάνει ο Πατριάρχης. Και ποια είναι η αυτά που είναι ενάντια? Είναι η Φιλοθέου, η Καρακάλου που είναι ενάντια, αλλά όχι ότι δεν μιλάνε όμως. Δεν μας υποστηρίζουν. Δηλαδή στην ουσία συμπράττουν και αυτοί. Με τη σιωπή. Με τη σιωπή τους φυσικά. Είναι το τρίτο είδος αθείας. Και μάλιστα βγάλανε και ένα κείμενο τώρα μια επιτροπή που είχε ορίσει η Ιερά Κοινότητα, ναι, για την Σύνοδο της Κρήτης, την οποία λίγο πολύ λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι δυνατόν? Του Αγίου Όρους η επιτροπή. Του Αγίου Όρους θα τη δείτε, θα βγει στην δημοσιότητα και αν δεν βγει στη δημοσιότητα θα τη βγάλουμε εμείς γιατί έρθει στα χέρια μας, ναι, για να δείτε τι λέει μέσα, για να μην λένε ότι εμείς είμαστε τρελοί. Καταλάβατε. Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Μήπως και εσείς έτσι προσωπικό, μήπως και εσείς το τραβάτε πολύ στα άκρα. Δηλαδή η διακοπή μνημοσύνου είναι μια πολύ σκληρή, ας το πούμε, στάση που μπορεί να κρατήσει κανείς εντός της εκκλησίας. Ναι. Είναι το πιο ακραίο, ας το πούμε, που μπορεί να κάνει. Ναι, είναι το πιο ακραίο να... Όχι. Έτσι το έχουν περάσει, κύριε Λοΐζο, διότι έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς οι συνοδείες που ήρθαν μέσα στο Άγιον Όρος, που ήταν έξω από τον κόσμο, ναι, δεν ήταν αγιορείτες, δεν είχαν το αγιορείτικο, το ασκητικό φρόνημα, χάλασαν την παράδοση του Άγιου Όρους. Τι γίνεται τώρα? Γιατί κάποια στιγμή, συγγνώμη, είχε ερημώσει το Άγιο Όρος και χρειάστηκε... Είχε ερημώσει, ναι, ακριβώς, και μετά το 1971-1973, ναι, ήρθαν οι νέες συνοδείες απ' έξω, οι οποίες είχαν όμως, ήταν οργανωσιακές οι περισσότεροι. Mm. Δεν είχαν πατερικό φρόνημα. Mm. Δεν ξέρανε τι πάνε να πει διακοπή μνημοσύνου. Mm. Εδώ μίλησα με επισκόπους και δεν ξέρανε τι πάνε να πει διακοπή μνημοσύνου. Μάλιστα. Λοιπόν, σας λέω το εξής. Απομυθοποιείτε το Άγιο Όρος τώρα, έτσι. Δηλαδή πραγματικά αυτή τη στιγμή περιγράφεται την κατάσταση, όχι ότι ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά, απλά κάποιοι θεούσοι και κάποιες θεούσες, ναι, ίσως ας το πούμε, θεωρούσαν ακόμα ότι και θεωρούν ότι γενικώς είναι ρόδινα τα πράγματα στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και δυστυχώς, το αντίθετο. Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Λοΐζο? Ναι. Η μοναδική ενδεδειγμένη οδός, και αυτό προκαλούμε κάθε θεολόγο και όλα τα μοναστήρια και τους ηγουμένους να μας πούνε κάτι διαφορετικό, η μοναδική ενδεδειγμένη οδός που μπορεί να σταματήσει την αίρεση και να αποκόψει το σάπιο
μέλος που είναι ο αιρετικός από το σώμα της Εκκλησίας για να μην μολυνθεί, έτσι ώστε να έχουμε και θεραπεία της ασθένειας αλλά και πρόληψη, είναι η διακοπή μνημοσύνου. Διαφορετικά στην Εκκλησία μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εμείς μπορούμε να τα αποδείξουμε, τα αποδεικνύουμε συνέχεια, αλλά δυστυχώς αυτοί μας λένε, το μόνο επιχείρημά τους, όταν τους θέτουμε τα θεολογικά επιχειρήματα, ξέρετε ποιο είναι, να κάνετε υπακοή στον Πατριάρχη. Αν κάνανε υπακοή στον Πατριάρχη, στον κάθε Πατριάρχη που ήταν αιρετικός, από τον Εστόριο, τον Πύρο και τους διάφορους αιρετικούς που έχουν καταδικαστεί από την Εκκλησία μας, δεν θα είχαμε Εκκλησία τώρα, κύριε Λοΐζο. Υπακοή θα κάνουμε σε αυτόν που είναι Ορθόδοξο. Όχι σε αυτόν που είναι ορθόδοξος, όχι σε αυτόν που είναι αιρετικός και διδάσκει αιρετικά. Η αστυνομία, υπάρχει περίπτωση τώρα να έρθει και να σας βγάλει έξω μέσα σε αυτόν τον μήνα, πατήρ Σάβα? Αν θα έρθει και να μας βγάλει έξω, εμείς έχουμε ρωτήσει δικηγόρους. Ναι. Αυτό είναι τελείως παράνομο. Δεν είναι η αστυνομία καταρχήν δεν παίρνει διαταγές από το μοναστήρι. Δεν δουλεύει για το μοναστήρι, η αστυνομία δουλεύει για το κράτος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει καταδικαστική απόφαση, ναι, από το αποδικαστήριο, ναι, για να μας έρθει να μας βγάλει έξω. Να υπάρχει εισαγγελική διαταγή. Πώς θα μας βγάλει έξω χωρίς καταδικαστική απόφαση? Τι θα πει το μοναστήρι? Ελάτε, πάρτε τον πάτερ Σάβα από το μοναστήρι γιατί. Τι. Τους εσφιγμενίτες, πώς και πήγαινε η αστυνομία και τους κυνηγούσε? Εσείς βέβαια δεν εντάσσεστε σε αυτούς, δεν είσαστε σχισματικός έτσι για το. Όχι. Είσαστε. Απλώς μοναχός η Μεγίστης Λαύρας ο οποίος αντιδρά. Τους εσφιγμενίτες, ναι, πώς και τους κυνηγούσε η αστυνομία? Κοιτάξτε να δείτε, τους κυνηγούσε γιατί υπάρχει καταδικαστική απόφαση. Αλλά και εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Ποιος θα την εφαρμόσει, ποιος θα την εκτελέσει? Όταν ο Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος έχει τρελαθεί να τους βγάλει έξω, ναι, πηγαίνει και φιλιέται και κάνει αγάπες με όλους τους αιρετικούς και με όλους τους διαβόλους και τους ανθρώπους αυτούς τους κυνηγάει. Δηλαδή δεν υπάρχει λίγο αγάπη και για αυτούς τους ανθρώπους? Δεν υπάρχει λίγη αγάπη και για μας να συζητήσουμε, να δούμε ποιος έχει τελικά δίκιο? Και ξέρετε, αυτό είναι που αποδεικνύει ότι είναι αιρετική. Ίδιον των αιρετικών, κύριε Λοΐζο, είναι ο διώκος. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή και η Λαύρα διώκει ανεξέλεκτα τους πατέρες. Δεν τους χορηγεί τίποτε σε αυτούς που υπογράψει. Τους καλεί στο μοναστήρι, τους βάζει πάγο, τους μιλάει με τα πιο άσχημα λόγια και τους λένε ότι είμαστε αιρετικοί και σχισματικοί και εκτός εκκλησίας, γιατί θέλουμε να ακολουθήσουμε τους πατέρες. Και αυτό συμβαίνει και σε άλλα μοναστήρια. Κοιτάξτε, έχω προσπαθήσει να διαβάσω μερικά πράγματα όσον αφορά τη διακοπή του μνημοσύνου από το πηδάλιο και τα λοιπά, από κάποιους που σας κατηγορούν. Και βλέπω ότι, και καταλήγω μάλλον στο ότι μπορεί να κάνω και λάθος. Η διακοπή του μνημοσύνου είναι κάτι το οποίο, ναι μεν, είναι αρετή για όποιον το εφαρμόζει εναντίον κάποιου ο οποίος είναι αιρετικός και τα λοιπά. Όμως και η μη διακοπή του μνημοσύνου, ναι, δεν είναι πολύ κακό. Δηλαδή μπορείς να πολεμήσεις την αίρεση και με άλλους τρόπους. Ίσως με την παρησία, ναι, με το λόγο μέσα στην εκκλησία, με, ναι, με άλλες μεθόδους. Όμως το να πολεμάς έναν ο οποίος πολεμάει την αίρεση, αυτό είναι το κακό στην ουσία. Ναι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μπορεί να υπάρχουν μοναχοί ή κληρικοί οι οποίοι να μην έχουν το σθένος, την ανδρεία, τη δύναμη, τις συνθήκες τις κατάλληλες αυτή τη στιγμή να κάνουν αυτό που κάνετε εσείς. Δηλαδή το να πούνε ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν μνημονεύω ένα Μητροπολίτη ο οποίος μνημονεύει τον Πατριάρχη για αίρεση, ξέρω εγώ και τα λοιπά, αυτό μπορεί να γίνει και σε όλη την Ελλάδα γιατί όλοι έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από αυτά τα κείμενα. Όμως δεν βλέπουμε κανένα από όλους αυτούς να το κάνει αυτή τη στιγμή τους ιερείς. Δεν μπορούν δηλαδή να το κάνουν γιατί ξέρουν ότι θα αρχίσουν να τους κυνηγάνε μετά, να τους ξυρίζουν και τέτοια πράγματα. Ναι. Πώς μπορεί να λειτουργήσει το. Τι πρέπει να γίνει τώρα σε αυτήν εδώ τη δύσκολη κατάσταση? Είναι πολύ ωραία ερώτηση και θα. Μήπως δηλαδή και η στάση τους, η παθητική αυτών. Θα σας απαντήσω ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, και εμείς πριν από 6 μήνες μνημονεύαμε, και εγώ προσωπικά. Λοιπόν, δεν είναι μια εύκολη απόφαση, διότι πρέπει να ξέρεις πώς την κάνεις και πώς θα προχωρήσεις και μετά. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος που μου είπατε της ερωτήσεως, είναι ότι και αυτοί που μνημονεύουν δεν κάνουν κακώς. Αυτό είναι μια πρωτοφανής εξήγηση του 15ου κανόνα από τον πατήρ Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, που δεν υπάρχει. Είναι πατερική αμάρτηρη.
πατερικά αμάρτυρη αυτή η μαρτύρια. Ο Επιφάνειος, που... ο Επιφάνειος Θεοδωρόπουλος τι ήταν, ποιος ήταν? Ήταν ένας κανονολόγος εκκλησίας, ο οποίος όμως εκεί πέρα είχε πέσει έξω. Διότι, γιατί είχε πέσει έξω? Διότι ενώ είχε πει ότι ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του Αγίου Φωτίου, ναι, έχει δυνητικό χαρακτήρα. Δηλαδή αν θέλεις το εφαρμόζεις, αν δεν θέλεις δεν το εφαρμόζεις. Αυτό είναι πρωτάκουστο στην εκκλησία. Οι κανόνες δεν έχουν φτιαχτεί αν θέλουμε να τους εφαρμόζουμε. Οι εντολές του Χριστού δεν είναι ότι όποιος θέλει τις εφαρμόζει και άμα δεν θέλει δεν έχεις κατάκριμα. Είναι υποχρεωτικές, γι' αυτό είναι κανόνας. Πρώτον. Δεύτερον, οι πατέρες είπαν ότι για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την αίρεση, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς. Και το έχουμε, και τώρα δεν μπορούμε να αναφέρουμε τα παραδείγματα γιατί και ο χρόνος είναι περιορισμένος, ναι, αλλά όλοι οι Άγιοι Πατέρες αυτό κάνανε. Διέκοπταν την κοινωνία με τον αιρετικό. Για ποιο λόγο? Πρώτον, γιατί όταν μνημονεύουμε έναν αιρετικό, και ας μην είναι ακόμα καταδικασμένος όπως λέει ο 15ος κανόνας, κοινωνούμε στην πίστη. Δηλαδή, έχουμε, λέμε ότι εγώ έχω την ίδια πίστη με ποιον, με τον Βαρθολομαίο που μνημονεύω. Ακόμα και αν δεν δέχομαι τα πιστεύω του και είμαι ορθός, όμως όταν τον μνημονεύω, δέχομαι και παραδέχομαι ενώπιον του Κύριου ότι αυτός είναι ο επισκοπός μου, αυτά που πιστεύει πιστεύω και εγώ. Λέει... Τρίτον. Ναι, ναι, λεπτά, και να ολοκληρώσετε, συγγνώμη. Ναι, τρίτον, για να μπορέσουμε να αποκόψουμε τους αιρετικούς, δηλαδή την αιρετική διδασκαλία και να υπάρχει εξάπλωση στο πίμνιο, πρέπει να αποκόψουμε τους αιρετικούς που κάνουν αυτή τη διδασκαλία. Όταν λοιπόν κάποιος έχει καρκίνο, δεν του δίνουμε ασπιρίνες. Γιατί με τους ασπιρίνες δεν περνάει ο καρκίνος. Πρέπει να κάνουμε, να υπάρχει δραστική θεραπεία. Η μόνη θεραπεία λοιπόν είναι να αποκόψουμε τον αιρετικό και πάλι με αγάπη, μπας και καταλάβει το σφάλμα του, αλλά και να αποτρέψουμε την εξάπλωση της αιρετικής διδασκαλίας. Αυτό δεν έγινε. Γι' αυτό βλέπετε και εξαπλώθηκε τόσα χρόνια. Ήταν λάθος μας που δεν είχαμε κόψει το μνημόσυνο εδώ και τόσα χρόνια. Ήταν λάθος. Τώρα φυσικά μας βοήθησε πάρα πολύ αυτή η σύνοδος που έγινε, γιατί το πράγμα έφτασε στο αποκορύφωμα. Δηλαδή, επικυρώθηκε η αίρεση του οικουμενισμού επίσημα με συνοδική στάμπα. Λοιπόν, τώρα πια δεν μπορούμε να μνημονεύουμε. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις λόγοι, κυρίως αυτούς τους τρεις λόγους έχουμε που διακόπτουν το μνημόσυνο και δεν μπορούμε να μνημονεύουμε. Διαβάζω τώρα σε αυτήν εδώ την επιστολή του Θεοδωρόπουλου, του, όπως τον είπατε, Επιφάνειου. Πατήρ Επιφανίου. Ότι μιλάει τώρα για τον Άγιο Κύριλο των Ιεροσολύμων, ο οποίος έλαβε χειροτονία επισκοπική από τον Μητροπολίτη Κεσαρίας Ακάκιο, ο οποίος ήταν δεδηλωμένος αριανός. Ναι. Αλλά ακόμη διετέλει και ενήργει εντός της Εκκλησίας. Δηλαδή ήταν αριανός, ναι, εντός της Εκκλησίας και μάλιστα χειροτώνησε τον Άγιο Κύριλο των Ιεροσολύμων. Ναι, αλλά αυτό είναι ανυπόθετο. Αυτό δεν είναι... Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Έγινε, αυτό όντως είναι έτσι, αλλά τότε δεν ήταν καταδικασμένος ακόμα. Ποιος? Ήτανε ο Ακάκιος. Ήταν αιρετικός, αλλά δεν είχε καταδικαστεί. Γι' αυτό και ίσχυε η χειροτονία που είχε κάνει. Αυτό είναι άσχετο που λέει ο Επιφάνειος εκεί πέρα, σε αυτό το σημείο. Απλά θέλει να πει ότι δεν υπάρχει μολυσμός, ας το πούμε, από αιρετικό σε κανονικό. Υπάρχει. Μολυσμός υπάρχει όταν έχουμε κοινωνία στην πίστη του. Οι χειροτονίες, ναι, ισχύουν, διότι, ναι, δεν τις κάνει αυτός, κάνει το Άγιο Πνεύμα. Όταν, ναι, αλλά και το ίδιο λόγο, με τον ίδιο τρόπο και την κοινωνία, τη Θεία Κοινωνία, το Άγιο Πνεύμα. Δεν το κάνει σώμα και αίμα Χριστού. Ποιος το κάνει, ναι, ο παπάς? Προσέξτε, εμείς. Όταν κοινωνάμε, οι οικουμενιστές αυτή τη στιγμή δεν λέμε ότι έχουν άκυρα μυστήρια, ότι είναι ανυπόστατα τα μυστήρια τους. Α, ναι. Λέμε ότι δεν αγιαζόμαστε από αυτούς. Δηλαδή, να σας το κάνω απλό για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Όταν ένας άνθρωπος πηγαίνει ανεξομολόγητος, χωρίς μετάνοια, στο Άγιο Ποτήριο, ναι, ή όταν ένας παπικός πηγαίνει πάλι στο Άγιο Ποτήριο, χωρίς να ξέρει ο ιερέας ότι είναι παπικός ή ένας αιρετικός, θα πάρει Χριστό μέσα του. Δεν είναι ότι δεν θα πάρει τον Χριστό, αλλά ο Χριστός θα τον ωφελήσει. Θα τον φωτίσει ή θα τον κάψει. Μάλιστα. Θα τον κάψει. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση με τους αιρετικούς. Για να το κάνουμε απλοϊκά να το πούμε, όχι απλά απλοϊκά. Όταν λοιπόν ο ιερέας ή ο επίσκοπος είναι δεδηλωμένοι αιρετικοί, ακόμα και αν δεν έχουν καταδικαστεί, όταν έχουμε κοινωνία μαζί τους, κοινωνούμε στην πίστη. Αυτό δεν είναι που δεν καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Δεν έχει σχέση το Άγιο Ποτήριο. Έχει σχέση ότι κοινωνούμε την πίστη. Αυτό έχει σχέση. Λοιπόν, είναι πολύ βαθύ τώρα για να μπορέσουμε να το πάμε και παρακάτω αυτό το θέμα. Δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Έχω τον Παναγιώτο Κικιδόπουλο, ο οποίος έχει ακούσει όλη αυτή τη συζήτηση με τον Γέροντα Σάβα Λαβριώτη. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει κάποιο σχόλιο για κλείσιμο στο τέλος. Θέλω να ευχηθώ στον Γέροντα Σάβα, η Αγία Τριάς, η Ομογούσιος, να τον βοηθήσει και να μην έχει
όλα τα βάσανα που είχε ο Άγιος Βασίλειος με τους αυτοκράτορες, με τους Αριανούς, και του εύχομαι δύναμη στον αγώνα του. Κάτι τελευταίο θέλω να τον ερωτήσω. Ευχαριστούμε, εγώ. Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη, έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Να σας πω κάτι κύριε Παναγιώτη. Να σας παρακαλώ, ευχηθείτε μας να τα έχουμε αυτά, αλλά να μας δώσει ο Θεός δύναμη να τα αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς. Γιατί για μας κύριε Παναγιώτη είναι μεγάλη τιμή αυτό που μας κάνουν. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας ιδιώκουν για την πίστη μας, αλλά λυπούμαστε για τους αδελφούς μας αγιορείτες που δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται και έχουν πάρει το μέρος των διωκτών. Και από ό,τι είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, έχετε πολύ σωστές απόψεις για αυτά τα θέματα και είμαι πολύ χαρούμενος που γνωρίζετε κάποια θέματα για αυτά, κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά. Λοιπόν, Πέρι Βασιλάκη μου, δίνεις 2 λεπτάκια. Δευτερόλεπτα, δεν πειράζει. Ωραία, χάσαμε το δελτίο, δεν πειράζει. Κάτι τελευταίο. Κάποιοι σας συγχαίουν με τον Τρικαμινά. Τι είναι αυτός ο Τρικαμινάς, γέροντας? Ο πατήρ Ευθύμιος είναι ένας ιερομόναχος ο οποίος τον είχαν καταδικάσει, ναι, φυσικά άδικα, για το ότι είχε και αυτός διακόψει την κοινωνία. Εμείς έχουμε επαφή με τον πατέρα Ευθύμιο. Ναι. Δηλαδή μιλάμε και όλα αυτά και έχουμε βρεθεί κιόλας και έχουμε πει διάφορα πράγματα. Πώς μας συνδέουν, δηλαδή τι είναι αυτό που μας συνδέουν, δεν καταλαβαίνω. Λένε ότι κι εσείς ακολουθείτε τα χνάρια του, ο οποίος καταδικάστηκε και τα λοιπά σε αιρετικό και τέτοια. Εμείς, και ακούστε να δείτε, εμείς δεν ακολουθούμε κανενός χνάρια. Εμείς δρούμε σαν αγιορείτες, πατέρες. Αιρετικό με τον καθυρημένο αιρετικό Ευθύμιο Τρικαμινά. Αυτό. Όχι, καμία σχέση. Εμείς αγαπάμε τον πατήρ Ευθύμιο γιατί έχει ορθόδοξες θέσεις. Ναι. Έτσι. Είναι παλικάρι ο πατήρ Ευθύμιος, αλλά προσέξτε. Είμαστε αγιορείτες. Ενεργούμε ως αγιορείτες και μέσα στο αγιορητικό σώμα. Οτιδήποτε κάνουμε κύριε Λοϊζό, το γράφουμε, βγαίνουμε και τα λέμε μπροστά στο κοινό, δεν κρύβουμε τίποτα, είμαστε εκτεθειμένοι κύριε Λοΐζο. Εάν τώρα βγει ο Πατριάρχης και σας καταδικάσει ως αιρετικό και σας αφορίζει και τα λοιπά, τι γίνεται από εκεί και πέρα? Δεν ισχύει αυτό κύριε Λοΐζο, γιατί είναι άδικος ο αφορισμός. Οι Άγιοι Πατέρες, με πρώτο τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, όχι με πρώτον, και ο Άγιος Ιωάννης τον Δαμασκηνός το είχε πει αυτό, είχαν πει ότι οι αφορισμοί, οι άδικοι, ναι, δεν πιάνουν. Ίσα ίσα που είναι τιμή για μας. Μάλιστα. Εμείς αποδεικνύουμε κύριε Λοΐζο ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Αυτοί δεν το αποδεικνύουν. Γέροντα Σάβα, καλή χρονιά σας εύχομαι, καλό αγώνα, καλή δύναμη. Και σε εσάς και στο ακροατή. Δεν μιλήσαμε για τους υπόλοιπους ιερείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή. Δεν μιλήσαμε για τους υπόλοιπους ιερείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μιλάνε, δεν παίρνουν θέση και όλοι κάνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ναι, νομίζω ότι θα μας δώσετε χρόνο κάποια στιγμή να μιλήσουμε για αυτά στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, θα τα πούμε κάποια άλλη φορά και περαιτέρω. Μαζί σας και με όλο τον κόσμο. Αμήν, αμήν. Καλημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο τη ημέρα. Ραντεβού και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Ραδιόφωνο Κόσμος 938.